Public School. Μαζί θα δούμε την ερώτηση 1 από τη σελίδα 11 του σχολικού βιβλίου, η οποία ανήκει στο πρώτο κεφάλαιο και την εποχή του λίθου και συγκεκριμένα τη δεύτερη ενότητα που εξετάζει την νεολιθική εποχή. Πάμε να δούμε τι μας ζητάει η ερώτησή μας. Πώς συνδέεται η εμφάνιση των αγκείων από πυλό με την εγκατάσταση των ανθρώπων σε μόνιμους οικισμούς την νεολιθική εποχή? Για να απαντήσετε, σκεφτείτε για ποιον σκοπό χρησιμοποιούνταν τα αγκεία στη νεολιθική εποχή. Οπότε εδώ η ερώτησή μας, τι μας ζητάει? Μας ζητάει να συνδέσουμε την εμφάνιση των αγκείων από πυλό με την εγκατάσταση των ανθρώπων σε μόνιμους οικισμούς. Και απλά μας λέει μέσα σε όλο αυτό εδώ ότι μπορούμε να βοηθηθούμε από τον σκοπό που χρησιμοποιούνταν τα αγκεία. Για να απαντήσουμε θα ανατρέξουμε στο σχολικό μας βιβλίο στη σελίδα 9 και θα διαβάσουμε. Η νεολιθική εποχή χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω στοιχεία, που το ένα αποτελεί συνέχεια του άλλου. Α. Μόνιμη εγκατάσταση του ανθρώπου και δημιουργία οικισμών. Β. Απασχόληση με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Και Γ. Χρήση της κεραμικής. Περίπου το 6.500 π.Χ. το κλίμα γίνεται θερμότερο και το κυνήγι σπανιότερο. Ο άνθρωπος για την τροφή του δεν μπορεί πια να στηρίζεται αποκλειστικά στο κυνήγι και την καρποσυλλογή. Θα έπρεπε ο ίδιος να προχωρήσει στην παραγωγή της τροφής του. Οπότε εδώ τι μας λέει το σχολικό μας βιβλίο? Μας λέει ότι η νεολιθική εποχή χαρακτηρίζεται από κάποια στοιχεία τα οποία μεταξύ τους συνδέονται. Το ένα αποτελεί συνέχεια του άλλου. Το πρώτο ποιο είναι? Το πρώτο είναι η μόνιμη εγκατάσταση του ανθρώπου και η δημιουργία οικισμών. Το οποίο προκαλεί, τι προκαλεί? Απασχόληση με τη γεωργία και την κτηνοτροφία που εδώ δεν μας ενδιαφέρει. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την χρήση της κεραμικής. Και συνεχίζοντας παρακάτω το βιβλίο, αρχίζει να μας εξηγεί πώς όλα αυτά μεταξύ τους συνδέονται. Τον τρόπο που αλληλεπιδρούν. Και μας λέει ότι περίπου το 6.500 π.Χ. το κλίμα γίνεται θερμότερο και το κυνήγι σπανιότερο. Οπότε το κυνήγι, που ήταν μια βασική ασχολία του παλαιολιθικού ανθρώπου, αρχίζει και σπανίζει, γίνεται σπανιότερο. Οπότε ο άνθρωπος εδώ, για την τροφή του, δεν μπορεί πια να στηρίζεται αποκλειστικά στο κυνήγι και την καρποσυλλογή. Είπαμε, ο παλαιολιθικός άνθρωπος ήταν καρποσυλλέκτης, τροφοσυλλέκτης και κυνηγός. Ενώ στην νεολιθική εποχή, όπως βλέπουμε, θα έπρεπε ο ίδιος να προχωρήσει στην παραγωγή της τροφής του. Η παραγωγή της τροφής του είναι εδώ. Είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία. Οπότε, εδώ πέρα, τι μπορούμε να σημειώσουμε? Να σημειώσουμε ότι η μόνιμη εγκατάσταση των ανθρώπων, τι γεννάει η μόνιμη εγκατάσταση? Για σκεφτείτε, το έχουμε πει παραπάνω. Η εγκατάσταση η μόνιμη των ανθρώπων γεννάει τη γεωργία. Γιατί το κυνήγι γίνεται σπάνιο. Οπότε ο άνθρωπος στρέφεται στη γεωργία από ό,τι είδαμε. Οπότε συνδέσαμε το Α με το Β. Πάμε παρακάτω στο σχολικό μας βιβλίο να συνδέσουμε το Β με το Γ. Και πάμε στη σελίδα 9 πάλι, λίγο παρακάτω για να διαβάσουμε. Οι άνθρωποι κατασκευάζουν κεραμικά σκεύη για να τοποθετούν τα περισσεύματα των δημητριακών και για να ψήνουν τις τροφές. Οπότε έχουμε εδώ πέρα τα σκεύη, τα κεραμικά, τα οποία αποτελούν χώρο αποθήκευσης, τοποθέτησης των περισσευμάτων των δημητριακών. Αλλά και για να ψήνουν τις τροφές οι άνθρωποι.
Η γεωργία λοιπόν, τι προκαλεί, προκαλεί περισσεύματα. Τα περισσεύματα αυτά οι άνθρωποι έπρεπε να τα αποθηκεύσουν. Τα οποία περισσεύματα λοιπόν οι άνθρωποι τα αποθηκεύουν. Υπάρχει ανάγκη αποθήκευσης. Και η αποθήκευση, τι γεννάει, γεννάει τα αγγεία. Τα οποία είναι χώρος αποθήκευσης. Εδώ τα τοποθετούν. Ενώ επιπροσθέτως τα αγγεία κάνουν και για το ψήσιμο. Άρα έχουμε το ψήσιμο και την φύλαξη. Και πάμε λίγο παρακάτω στη σελίδα 11 για να διαβάσουμε ότι εκτός από τα ειδόλια, τα κοσμήματα και άλλα διακοσμητικά αντικείμενα που εξακολουθούν να κατασκευάζονται ήδη από την παλαιολιθική εποχή, εφευρίσκεται τώρα και το πλάσιμο πύλινων αγγείων που ψήνονταν κατόπιν στη φωτιά, ώστε να γίνουν σκληρά και ανθεκτικά. Οπότε εδώ βλέπουμε ότι τα πύλινα αγγεία, όταν ψηθούν, γίνονται σκληρά και ανθεκτικά. Οι άνθρωποι είναι φυσικό να ήθελαν τα αγγεία να είναι καλά, η αποθήκευσή τους να είναι σωστή και καλή. Οπότε η καλή αποθήκευση γεννάει και τα καλά αγγεία. Τα οποία καλά αγγεία είναι τα πύληνα αγγεία. Τα οποία είναι σκληρά. Είναι σκληρά, όπως είδαμε. Και τι άλλο. Και ανθεκτικά. Οπότε πάμε πάλι εδώ στην αρχή της ερώτησής μας για να συμπληρώσουμε, να κάνουμε ένα σχεδιάγραμμα το οποίο θα μας βοηθήσει στο να αναπτύξουμε την απάντησή μας. Και να δούμε ότι η μόνιμη εγκατάσταση τι γεννάει, όπως είδαμε, γεννάει την γεωργία. Η γεωργία όμως δεν γίνεται όσα παράγουν να τα καταναλώνουν, οπότε η γεωργία δημιουργεί ένα περίσσευμα. Το οποίο περίσσευμα όμως οι άνθρωποι δεν γίνεται να το πετάνε, οπότε θέλουν να το αποθηκεύσουν. Οπότε έχουμε εδώ από κάτω την ανάγκη αποθήκευσης. Και αυτή η ανάγκη αποθήκευσης δημιουργεί τα αγγεία. Τα οποία αγγεία, όταν είναι πύληνα, είναι σκληρά, και ανθεκτικά.